Είμαι η Πόλη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Επιτέλους, βρήκαμε πώς να ταξιδεύουμε στο χάρτη. Οπότε, μαντέψτε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα εξερευνήσουμε την επόμενη τοποθεσία του χάρτη. Γιαχού! Μίνι δύναμη! Ωραία! Ποιος είναι ο προορισμός μας? Αυτός! Το κουτί με το χυμό! Μίνι ταξίδι! Wow! Είμαστε σε ένα τροπικό δάσος! Είναι τέλειο! Ας εξερευνήσουμε! Κοιτάξτε! Εκεί έχει δύο σκούτερ! Διαλέγω το ροζ! Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Μάλλον είναι το κουτί που έδειχνε ο χάρτης. Είναι μια τροπική τίκη καλύβα. Έχει και αχυρένια σκεπή. Παίζει και πολύ καλή μουσική. Ακούστε το τραγούδι. Νομίζω πως είναι το καλύτερο μέρος για να κάτσουμε και να χαλαρώσουμε. Ναι, αλλά πώς θα περάσουμε από το ποτάμι για να φτάσουμε εκεί? Το νερό είναι πολύ βαθύ για να περάσουμε με τα πόδια ή με τα σκούτερ μας. Να περπατήσουμε στην όχθη για να βρούμε ένα πιο ρηχό σημείο. Κοιτάξτε αυτές τις πανέμορφες πέτρες. Μπορεί να δείχνουν ένα ρηχό κομμάτι για να περάσουμε. Περίεργο! Κάτι μου θυμίζει αυτή η μουσική! Είναι απίθανο! Πρέπει να το καταγράψω για το blog μου! Το βρήκα! Η μουσική είναι ίδια με αυτή που ακούγαμε από την τροπική καλύβα πριν! Ενδιαφέρον! Ας προσπαθήσουμε να παίξουμε το τραγούδι που έπαιζε και στην καλύβα! Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι μόλις συνθέσαμε το πιο στυλάτο τζιπ για να περάσουμε το ποτάμι. Γιουχού! Αυτό ήταν πραγματικά φανταστικό! Ωραίος ρυθμός, Πόλη! Μα βέβαια! Ήταν εδώ η γιαγιά! Μουσική, μαγικές πέτρες και οι καλύτερες φίλες μου! Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα για μία ακόμα περιπέτεια με το διαβατήριο! Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη! Μαντέψτε ποιες τέλειωσαν μόλις την επιστημονική εργασία τους! Ώρα να περάσουμε την υπόλοιπη μέρα με μια καινούρια περιπέτεια! Με μια μαγική περιπέτεια! Θα πάμε όλοι μαζί στο Λούνα Πάρκ για να παίξουμε με όλα τα παιχνίδια! Μίνι δύναμη! Μίνι ταξίδι! Wow! Μα τι συμβαίνει? Νομίζω πως γίνεται ένας διαγωνισμός παγωτού. Κοιτάξτε όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Μαλί της γριάς, ζελεδάκια με φρούτα. Γεύση σοκολατένια έκπληξη. Επαιτειακή γεύση με τα κεράσι. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσω. Λοιπόν, τι γεύση έχει? Υπέροχη. Έχει τη σωστή ποσότητα μέντας και κερασιού. Και η γλώσσα σου έγινε μέντα κεράσι. Μάλλον θα είναι μαγικό παγωτό. Θέλω να δοκιμάσω τη γεύση σοκολατένια έκπληξη. Wow! Γεια σου, πριγκίπισσα Ρέιν.
Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω το παγωτό σου. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια, αλλά ξέχασα πίσω στο σπίτι το μαγικό συστατικό που χρειάζομαι για να φτιάξω το παγωτό ουράνιο τόξο. Όμως δεν μπορώ να φύγω από το κιόσκι, γιατί τότε θα αποκλειστώ από το διαγωνισμό. Μην ανησυχείς, θα στο φέρουμε εμείς. Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρείτε. Η χρωματιστή τρούφα είναι κρυμμένη πίσω από το τρίτο ουράνιο τόξο στα δεξιά, αμέσως μετά τον πέμπτο μονόκερο στα αριστερά. Μάλιστα! Τρίτο ουράνιο τόξο. Εντάξει! Ναι, φύγαμε! Πόσο δύσκολο να είναι να βρούμε ένα ουράνιο... Μάλιστα. Ας βρούμε τη χρωματιστή τρούφα! Τόξο δεξιά! Πανεύκολο! Πάνω στην ώρα! Ευχαριστώ, κορίτσια! Οι νικητές θα ανακοινωθούν σύντομα! Μιαμ! Είναι τόσο... λαχταριστό! Σίγουρα είναι το αγαπημένο μου! Ώρα για σέλφι! Ναι! Ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τη σημερινή μας περιπέτεια με το διαβατήριο. Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είδα το πιο φανταστικό όνειρο χθες το βράδυ. Έκανα, λέει, skateboard στα γεμάτα με γκλίτερ δαχτυλίδια του Κρόνου. Ω, ήρθατε πάνω στην ώρα. Θα πάμε όλες μαζί σε μια περιπέτεια για skateboard στο διάστημα. Μπορεί η έλλειψη βαρύτητας να είναι πρόβλημα, αλλά θα βρούμε λύση. Θα είναι τέλεια! Μίνι δύναμη! Κοίτα τα δαχτυλίδια, Σάνι. Αν κάνουμε μίνι ταξίδι... Πόλι! Ούψ! Λέω να δούμε τώρα τι γίνεται με τη βαρύτητα. Πόλι! Ε, μισό. Πού είναι η Λάιλα? Οχ, όχι. Μήπως την... Ενθουσιάστηκες λίγο παραπάνω. Σωστά. Θα το διορθώσουμε. Μίνι ταξίδι επιστροφής! Λυπάμαι πολύ, Λάιλα. Ας το ξαναδοκιμάσουμε. Μίνι ταξίδι! Εντάξει, είμαστε όλες εδώ. Ας το κάνουμε. Περίμενε, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχουμε σκέιτ. Όχι, όχι. Δεν το σκέφτηκα ότι δεν είσαστε έτοιμες. Λυπάμαι πολύ. Ξέρετε κάτι? Είδα κάτι σκέιτ στη χώρα του μονόκερου. Να τα δανειστούμε? Ναι! Λοιπόν, τα σκέιτ ήταν δίπλα στην τραμπάλα ουράνιο τόξο. Λυπάμαι πολύ που δεν τα βρήκαμε πουθενά. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε σκέιτ κάποια άλλη φορά. Hey! Γεια σας, κορίτσια. Τι σας φέρνει εδώ? Θέλαμε να κάνουμε σκέιτ, αλλά δυστυχώς ξεχάσαμε τα σκέιτ. Ξέρετε, ήλπιζα να σας συναντήσω, επειδή... έχω φέρει αυτά εδώ για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πριγκίπισσα Ρέιν. Τι λες, να κάνουμε το όνειρό σου πραγματικότητα, Πόλι? Ας το κάνουμε. Μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ που ξεχνάμε τα απαραίτητα. Ευτυχώς οι φίλες μου πάντα μου δίνουν ένα χέρι βοήθειας ή σε αυτή την περίπτωση ένα ζευγάρι σκέιτ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε απίθανο σκέιτμπορτ στο διάστημα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο! Είναι η Αλιάνα. Απόψε στο θεματικό πάρκο έχει διαγωνισμό τραγουδιού. Ω, Μιτζι, αυτό είναι φανταστικό! Το ξέρω. Είναι τρελό που μπορείς και λαμβάνεις μηνύματα από το διάστημα. Λέτε να δηλώσουμε συμμετοχή. Μπορείς να δηλώσεις και εμάς. Ίσως η γιαγιά να το έχει κάνει ήδη. Είστε ήδη στη λίστα. Χαμογελαστή φατσούλα. Ναι!
θα πιάσουν τόπο τα μαθήματα τραγουδιού που έκανα το καλοκαίρι. Μπορούμε να παίξουμε αυτό το καινούριο τραγούδι που ετοιμάζουμε. Ωρα να δείξω σε όλους τι αξίζω στα drums. Και εγώ τι αξίζω στην ηλεκτρική κιθάρα. Πάμε λοιπόν. Το θεματικό πάρκο είναι το τέλειο μέρος για να παίξουμε το τραγούδι μας. Μίνι δύναμη. Μίνι ταξίδι. Κορίτσια, είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω. Κάτι περίεργο συνέβη και δεν λειτουργεί σωστά ο φωτισμός. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς τα φώτα. Κορίτσια, θυμάστε εκείνο τον κήπο με τις κόμπαλες στη χώρα των Λάμα? Δεν θυμάστε που ήταν σαν ένας κανονικός λαχανόκηπος, αλλά φύτρωναν τις κόμπαλες? Α, ναι! Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Έτοιμες, κορίτσια? Βρε καλώστες! Μήπως ήρθατε κι εσείς για την κυπουρική με γκλίτερ? Περίπου. Αναρωτιόμασταν αν θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές δισκομπάλες. Ο διαγωνισμός τραγουδιού στο θεματικό πάρκο θα ακυρωθεί αν δεν κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τα φώτα της σκηνής. Θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός! Αποκλείεται! Εμείς τα Λάμα υποστηρίζουμε πολύ τις τέχνες. Πάρτε όσες δισκομπάλες χρειάζεστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νταν. Έσωσες την κατάσταση. Ορίστε και ένα ξεχωριστό δωράκι για εσάς. Το λατρεύω. Και πάλι σε ευχαριστούμε. Αυτές είναι ό,τι πρέπει για να φωτίσουμε τη σκηνή. Είστε έτοιμες για μερικά ειδικά εφέ? Ναι. Κορίτσια!